να σταματήσει επιτέλους αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα του κρατικού μονοπωλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να λειτουργούν ως παραρτήματα ξενών πανεπιστημίων από τα οποία πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον. Το φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 2000 μέσα από δύο χρόνια κινητοποίησεων και καταλήψεων, κατάφερε αυτό που φαινόταν τότε αδιανόητο. Να καθυστερήσει η κατάθεση και να περάσει τελικά αργότερα με τροποποίηση στο νόμο πλαίσιο τη Μαρκέτα Γιαννάκου το 2006, καθώ και να αποσοβηθεί η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματο στη διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση του 2007. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, και σε μικρό διάστημα μετά τι εκλογέ του καλοκαιριού του 2023, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία εξήγηλε την πρόθεσή τη να παρακάμψει το άρθρο 16, καταθέτοντα νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, την τελευταία μέρα συζήτηση του προπολογισμού, ο Πρωθυπουργό, με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο και με όρθιου και χειροκροτούντε του βουλευτέ του, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι μετά τι φετινέ εκλογέ, η κυβέρνηση παρά τη συνταγματική απαγόρευση, θα νομοθετήσει έτσι ώστε να επιτρέπεται στην Ελλάδα η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με σύναψη διεθνών συμφωνιών με αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εδώ και τρει μήνε, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται ξανά στου δρόμου, προσπαθώντα να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα τη εκπαίδευση και να αποτρέψει τον εξοβελισμό των φτωχότερων από την πρόσβαση σε αυτήν. Στο podcast του Alter Thess προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί η τελευταία απόπειρα περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη δημόσια εκπαίδευση συμβαίνει αφού έχουν ήδη διαμορφωθεί συνθήκε πλήρου συντηρητικοποίηση του ίδιου του Πανεπιστημίου, με σκοτεινότερο ίσω παράδειγμα την περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. <Το> Στην προσπάθεια αυτή έχουμε μαζί μα καθηγητέ και καθηγήτριε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν στο πλευρό των φοιτητικών κινητοποιήσεων, κατανοώντα τη σκοπιμότητα τέτοιων νομοθετημάτων για το μέλλον του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίω για αυτό που θα λέγαμε ελεύθερη διάδοση ιδεών. Με την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, είχαμε συζητήσει λίγου μήνε πριν για την νομοθετική κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την αστυνομική καταστολή που ακολούθησε την εν νομοθέτηση καθώ και την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Κεντρική κινητή τότε εξελισσόμενη σύγκρουση υπήρξε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην περίοδο τη Πρυτανία του Νίκου Παπαϊωάννου. Η προστασία του ασύλου πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ παλιό ε, θέμα. Ε, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με, την, με, την, με τον 20ο αιώνα και μόνο. Ε, το άσυλο υπήρχε από ιδρύσεως των πρώτων πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Και ήταν κάτι το οποίο δεν είχε αντολμήσει σχεδόν καθόλου και κανένας να το αμφισβητήσει. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέω πάντα, που ε, το, το, με είχε αφήσει έκπληκτη, επί του τσάρου Νικολάου, που ήταν ένας από τους χειρότερους τσάρους που πέρασαν ποτέ από την ιστορία της Ρωσίας, ε, ο πιο αυταρχικός ίσως, ε, Έγινε κάποια διαμαρτυρία εξέγερση των φοιτητών τη δεκαετία του 30, του 1830. Το λέω, αυτή την ανάμνηση μας τη φέρνει ο Αλεξάνδρ Χέρτσεν, ένας εξαιρετικός φιλόσοφος και συγγραφέας και δημοσιογράφος του 19ου αιώνα. Έγινε λοιπόν μια εξέγερση η οποία θεωρήθηκε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ε, από το τσαρικό καθεστώς. Ε, αμέσως οι φοιτητές που είχαν βγει στο δρόμο και διαμαρτύρονταν μόλις είδανε την τσαρική αστυνομία έτρεξαν γρήγορα και μπήκανε περάσαν τις πύλες του πανεπιστημίου και μπήκανε μέσα στον προάβλε χώρο και εκεί σταμάτησε η τσαρική αστυνομία και δεν μπήκε μέσα ο Πρίτανης όπως μας μεταφέρει ο Χέρτσεν, ε, είχε μία ε, αντιπαράθεση ας πούμε, με τις αστυνομικές και τις πολιτικές αρχές του τι θα γίνει με αυτούς τους εξεγερθέντες φυτές. Και είπε το αυτοδίκητο του Πανεπιστημίου, αυτονομία μας, δεν έχετε καμιά δουλειά μέσα, έχουμε άσυλο, εμείς θα αποφασίσουμε. Έκλεισε, έκλεισε το μάτι στους φοιτές και τους είπε, τους είπε θα πάτε φυλακή, στη φυλακή του Πανεπιστημίου, που μείνανε τρεις μέρες νομίζω, παίζοντας χαρτιά, ε, παραγγέλνοντας σε διάφορου φίλου να του φέρουν σάντουιτ και μπύρε κτλ. και, και, και περάσαν καταπληκτικά. Και αυτό μόνο για τα μάτια του κόσμου, του Τσάρου. Αλλιώ δεν θα το έκανε καν αυτό πριν ήταν. Λοιπόν, αυτό μέσα σε ένα από τα πιο σκοτεινά καθεστώτα τη Ευρώπη του 19ου αιώνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο πανεπιστήμιο. Ε, ε, αστυνομική δύναμη. Ε, το άσυλο προστατεύονταν ακόμα και στην περίπτωση που κατά τα ε, κατά την κοινή λογική υπήρχε κάποιο είδους παράπτωμα ή παραβίαση του, του νόμου κτλ, λοιπά, λοιπά Μέσα στο πανεπιστήμιο ήταν σαν εκκλησία. Δεν έμπαινε στην νομική δύναμη. Τέρμα. Αυτό δεν θα συνέβαινε ας πούμε μετά το 1974. Θέλω να πω έχουμε και μια μετακίνηση αξιών από τότε. Απολύτως. Για μένα το χειρότερο που συνέβη στο Πανεπιστήμιο και το οποίο εισήχθη από την Αμερική, όχι από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί παρά τα όσα λένε στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύει και το άσυλο και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τα πάντα, ε, αυτό που μας ήρθε λοιπόν από την Αμερική είναι η σύνδεση, η άγρια σύνδεση, την οποία βέβαια υιοθετούν και τα άλλα κράτη, σιγά-σιγά, τη αγορά εργασία με το πανεπιστήμιο. Δηλαδή μεταφέρουν ένα κομμάτι τη ευθύνη για την ανεργία των νέων, νομίζω να σα πω το μεγαλύτερο κομμάτι τη ευθύνη, στην υποτιθέμενη, ε, έλλειψη, ε, διδασκαλίας διδασκαλία δεξιοτήτων ή, ή τη απόκτηση επαγγελματικών προσώπων στο πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα, το οποίο υπήρχε βέβαια στην ελληνική κοινωνία, όταν λέγανε όλοι το παιδί να γίνει δικηγό, να γίνει γιατρό, να πάει στην ιατρική, να πάει στην νομική, το οποίο ισχύει ακόμα. Το βλέπετε κιόλα. Αυτό το καλλιέριξαν πάρα πολύ. Οπότε, μετέφεραν τι ευθύνε για την ανεργία στο ότι το πρόγραμμα σπουδών, ξέρω εγώ, δεν σου δίνει κατάλληλε δεξιότητε για να πα να γίνει στέλεχο σε μια επιχείρηση. Και άρα είναι άχρηστο το πανεπιστήμιο, γι' αυτό και δεν βρίσκει δουλειά. Όχι ότι η επιχείρηση σου έχει κλείσει ή θα σου πληρώνει τρει δεκάρε και θα πρέπει να κάνει το δούλο 24 ώρε 24 Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι δεν ήταν σωστό το πρόγραμμα σπουδών. Και άρα κατά τη γνώμη σας συμβαδίζει η σταδιακή έτσι απαξίωση της έννοια του ασύλου με την εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών, ε, αυτό που λέγατε δηλαδή σύνδεση της αγοράς με το, με το πανεπιστήμιο, ότι ένα πανεπιστήμιο αξίζει μόνο άμα μπορεί να συνδεθεί με τις επιθυμίες και τις επιταγές των επιχειρήσεων και μάλλον το μεγάλο να επιχειρήσεων. Αυτό και ε, ε, φυσικά συμβαδίζει, γίνεται πεδίο δόξης λαμπρών. Επίσης, πέρα από το ότι θα σε, ανα... σε αναγκάζουν να ακολουθήσεις δικά τους προγράμματα σπουδών, αξιολογούνται τα τμήματα βάσει απορρόφησης των αποφύτων τους από την αγορά εργασίας το οποίο είναι παλαβό. Δεν αξιολογείται, ε, ξέρω εγώ, το καθεστώ, η κυβέρνηση, οικονομικά μέτρα, δεν αξιολογούνται όλα αυτά. Ε, ε, Αξιολογείται ότι το Πανεπιστήμιο δεν κατάφερε να βάλει ε, στη δουλειά ε, του αποφύτου του. Αυτό καταρχά είναι το τέλο των ανθρωπιστικών σπουδών. Το τέλο. Τέρμα. Αυτό ήταν. Τι ρόλο παίξαν σε αυτή την, ε, τη διαδικασία και την επικράτηση τη απαξίωση και των ανθρωπιστικών σπουδών ε, αλλά και τη ποσοτικοποίηση ε, ε, τη αξία ενό μαθήματο οι συμφωνίε τη ε, Πράγα και τη Μπολόνια. Γιατί τότε έχουμε και το σπάσιμο το κύκλο σπουδών και ε, τα credits ε, που, με τα οποία αξιολογείται ε, ένα μάθημα. Για μένα οι, οι αποφάσει ε, της Μπολόνια ήταν το πολύ σημαντικό έναψμα ε, έναυσμα για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών, ε, εμπορευματοποίηση του πανεπιστημίου. Βέβαια εμείς εδώ το πάμε πολύ στο extreme. Στην Ελλάδα Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε 15 φορέ χειρότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το παρατηρώ. Γίνεται τσαπατσούλικα, γίνεται με χρονοκαθυστέρηση. Δεν λαμβάνουμε υπόψη την πείρα, την καλή ή την κακή των άλλων πανεπιστημίων, των άλλων χωρών. Αυτό που κάνουμε είναι με χρονοκαθυστέρηση να εφαρμόζουμε, ειδικά τώρα, μέτρα τα οποία έχουν απαξιωθεί πάνω από 20 χρόνια. Ο θατσερισμός που ζούμε αυτή τη στιγμή ε, έχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, καταγγελθεί, έχει ξεπεραστεί. Τι να πω. στην Ελλάδα τώρα το θυμηθήκαμε και τώρα προχωράμε στη διάλυση των πάντων στο μεγάλο πλιάτσικο που λέμε. Βλέπουμε ένα κεντρικό ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στην πολιτική και ιδεολογική διαμάχη των τελευταίων ετών γύρω από το χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Ζητήσαμε από τον Λουκί Χασιώτη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία, την εκτίμησή του για το αν υπάρχει κάποια τοπική ιδιαιτερότητα που προκαλεί τη διαφαινόμενη συντηρητική μεταστροφή του Αριστοτελείου, ή αν απλά έτυχε να εκδηλωθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη το αποτύπωμα μια γενικότερη συντηρητική στροφή σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι η συντηρητική στροφή αφορά μονάχα το Αριστοτέλειο, αφορά σίγουρα όλα, όλα τα πανεπιστήμια, όλο το χώρο τη ανώτατη εκπαίδευση. Αφορά βέβαια και την κοινωνία συνολικότερα. Οι αλλεπάλληλε οικονομικέ κρίσει και όχι μόνο οι οικονομικέ έχουν σίγουρα παίξει το ρόλο του. Πολλέ φορέ οδηγούν στον κόσμο να φοβάται και να αντιμετωπίζει τα πράγματα με φοβικό τρόπο. Το ίδιο το σώμα βέβαια των πανεπιστημιακών έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια. Παρά την ανανέωση του πανεπιστημιακού προσωπικού, ο περισσότεροι συνάδελφοι και οι προέρχονται από έναν μάλλον συντηρητικό περιβάλλον. Θα έλεγα έχουν και οι ίδιοι και οι ίδιες κοπιάσει αρκετά για να μπορέσουν να βρουν θέση στο Πανεπιστήμιο. Στη διάρκεια των σπουδών τους ή των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων κατά κανόνα... Ε, δεν είχαν αποκοπεί από τα κοινωνικά προβλήματα και από ε, πολιτικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς για την πορεία της χώρας και αυτό με εκφράζεται και στη συνέχεια από τους ίδιους ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πλέον. Έτσι. Πολλοί επίσης και πολλέ προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού από σπουδέ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου η αγορά είχε εισαχθεί και κυριαρχήσει προπολού σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, και ταυτόχρονα για του ίδιου λόγου, πολλοί και πολλέ, ίσω οι περισσότεροι, έχουν υιοθετήσει ιδεολογήματα που συνδέονται με το λεγόμενο εξχρονισμό τη εκπαίδευση ή τη διοίκηση, την αριστεία κ.ο.κ. Ακόμα και όταν αυτά τα ιδεολογήματα εκφράζονται από πρόσωπα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την αξιοκρατία, αλλά περισσότερο με τη λαμογιά. Ο χώρο τη δημόσια εκπαίδευση δεν είναι αποκομμένο από τι γενικότερε κοινωνικέ εξελίξει. Και σίγουρα επηρεάζεται από την επισφάλεια στι εργασιακέ σχέσει και συνθήκε. Ο Λουκ Χασιώτης περιγράφει με ποιο μηχανισμό αυτέ οι εξελίξει εισέρχονται στον πυρήνα τη πανεπιστημιακή ζωή και οργάνωση. Η επισφάλεια τη εργασία στον χώρο των πανεπιστημίων, όπω και αλλού, έχει προφανώ επηρεάσει τη στάση των πανεπιστημιακών απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του ίδιου του πανεπιστημίου. Ε, το πανεπιστήμιο ήταν πάντοτε ένας ιεραρχικός θεσμό Από τη γέννησή του έτσι Είχε τέτοια χαρακτηριστικά ιεραρχικά Σε κάποιες περιόδους ε, και ανάλογα πάντα με τις σχολές ε, Αυτός ο σκληρός ιεραρχικός χαρακτήρας υποχωρούσε ε, Σε κάποιες σχολές παρέμεινε πάντοτε ισχυρός Και ε, στηριζόμενος μέσα από συγκεκριμένα κυκλώματα αλλά σίγουρα οι, οι πιέσει και η ε, τρομοκρατία πολλέ φορέ που ασκείται ει βάρο χαμηλόβαθμων και όχι μόνο ε, συναδέλφων έχει παίξει το ρόλο τη. Όπω επίση έχει παίξει σημαντικό ρόλο η συνειδητοποίηση πολλών ότι δεν μπορεί εύκολα να τα βάλει με τα λαμόγια. Ε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που με έχουν πει ότι έχουν βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδο ή φοβούνται. Μηνύσει, ε, ε, δυσκολίε εξέλιξη και ούτω καθεξής ε, Σε αυτά θα πρέπει να ε, προσθέσουμε ε, ότι κυριαρχούν συντηρητικέ και νεοφιλελεύθερες απόψεις περιεριστίας, υπερδιδάκτρων ε, κλπ ως ε, μια λύση στα χρόνια προβλήματα του πανεπιστημίου στα χρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης ε, και ε, άρα μια ένα συνδυασμό θα έλεγα από τη μια πλευρά φόβου, υποταγής αλλά και αδιεξόδου λόγω της ε, ολοένα και μειωμένης χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου από το κράτος ε, έχουν επηρεάσει την, την κουλτούρα, την πολιτική και τις αντιλήψεις των ε, πανεπιστημιακών. Το καλοκαίρι του 2022 σε μια προσπάθεια επέκτασης της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ψηφίζεται ο νόμος Κεραμέος επιβάλλοντας αλλαγές για τα ΑΕΗ σε επίπεδο διοίκησης και εκλογής πρίτανη. Επαναφέροντα τη λογική του αποσυρμένου νόμου Διαμαντοπούλου, εισάγει τα συμβούλια διοίκηση, επιχειρώντα να αυξήσει τον κυβερνητικό έλεγχο στην εκλογή πρίτανη. Πέρα από τα πρωτοφανή διέξοδα και τι αριθμίε που προκλήθηκαν σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στο Αριστοτέλειο, όπου είχαμε την αλλαγή τεσσάρων πριτάνεων σε διάστημα 9 μηνών, ο νέο τρόπο διοίκηση πολλαπλασίασε και ενέτεινε τι υπόγειε συμφωνίε και σχέσει εξάρτηση ανάμεσα στου πανεπιστημιακού. Ο ρόλος των στον Συμβουλίο Διοίκησης είναι αφιλεγόμενος σε μεγάλο βαθμό. Ένα μέρος τους, το, 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 η μισή περίπου, οι έξι, προέρχονται από το χώρο του Πανεπιστημίου. Εκλέγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία έχει πολλά προβλήματα, η ταξινομητική ψήφος και ο έλεγχος της νομιμότητάς της και έχει επανειλημμένα καταγγελθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκλέγονται με έναν αφιλεγόμενο τρόπο την ταξινομητική ψήφο εννοώ, και έχουν υπερεξουσίες, έχουν εξουσίες τόσο εκτελεστικής εξουσίας όσο και ελεγκτή της εκτελεστικής εξουσίας. Έχουν πάρει πολλές αρμοδιότητε στη συγκλή του, που είναι ένα πιο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα και ορίζουν τους κοσμήτορες, κάτι που αποτελεί επίσης μια διαφοροποίηση, είναι ένας θεσμός που ευνοεί τη την διαπλοκή, η οποία ήδη υπάρχει στο Πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο βέβαια. Ε, η συμμετοχή εξωτερικών ε, ε, παραγόντων στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει αποδειχθεί ένα καθόδες πρόβλημα για τον νόμο. Ο Δημήτρη Μαυροσκούφη, ομότιμο πλέον καθηγητή τη Φιλοσοφική, ήταν από του πανεπιστημιακού που με κείμενό του αντέδρασαν στην ομή που ασκήθηκε εναντίον φοιτητών κατά την εισβολή τη αστυνομία στο Αριστοτέλειο στι 21 Φεβρουαρίου του 2021. Ω δάσκαλο για πάνω από 40 χρόνια και κοσμήτορα τη αρχαιότερη σχολή του Πανεπιστημίου μα για περίπου μια επταετία, έχω καθήκον να συστήσω σε όλου και όλε ψυχραιμία. Η επίδειξη πυγμή στου νέου και τι νέε, που εύκολα λέμε αλλά δύσκολα πιστεύουμε πω αποτελούν την ελπίδα του τόπου, θυμίζει άλλε εποχέ και απαξιώνει την ιδέα τη δημοκρατία. Η εικόνα δρών τη ομάδα δράση να σέρνουν φοιτητή στο έδαφο αφού τον ψεκάζουν με δακρυγόνα τραμπουκίζοντα την καθηγήτρια τη Σχολή Θεάτρου Κωνσταντίνα Ριτσάτου αλλά και φοιτητέ που πήγαν να παράσχουν βοήθεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντα οργή και θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Με τη συνδρομή του Δημήτρη Μαυροσκούφη, επιστρέφουμε στη συζήτηση για το πώ συνδέονται η κατάργηση του ασύλου, η συκοφάντηση του δημόσιου πανεπιστημίου και η σταδιακή εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών και τη αγορά στα πανεπιστήμια. Για να γίνει αυτό, αυτό που γίνεται τώρα στι μέρε μα δηλαδή, με το νέο νόμο για τα συμβούλια διοίκηση, με τη δυνατότητα να φτιάχνουν οι καθηγητέ εταιρείε και να συνεργάζονται με ιδιώτε κτλ. Και τα λοιπά και, τα λοιπά. και μάλιστα όχι απλώ τη δυνατότητα, αλλά αυτό να μετράει και ω κριτήριο για την εξέλιξή του πλέον με τον νόμο. Τον φρέσκο, τον καινούριο. Δηλαδή, αν συνεργάζεσαι με ιδιωτικό τομέα, με βιομηχανία και έτσι και αλλιώ, τότε αυτό είναι θετικό για την εξέλιξή σου. Δεν φτάνει να είσαι καλό επιστήμονο και να έχει διεθνή παρουσία και οτιδήποτε άλλο. Τέλο πάντων, για να γίνουν όλα αυτά ήταν προϋπόθεση να συμβούν τα προηγούμενα. Δηλαδή να κατασυκοφαντηθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να διονγκωθούν τα πραγματικά προβλήματα, διονγκώθηκαν, το τονίζω όχι δεν υπήρχαν, τα πραγματικά προβλήματα παραβατικότητας, να συκοφαντηθεί η δράση ομάδων φοιτητικών οι οποίες ήταν με τον τρόπο τους πιο έντονα διεκδικητικές μερικές φορές, παρεμβάσεις ας πούμε και παραστάσεις στη σύγκλιτο ή στη συνελεύση των τμήματων και τα λοιπά και τα ε, λοιπά να ξεμπερδεύουμε με αυτούς για να μπορούν να γίνουν αυτά διότι αν δεν είχαν συμβεί όλα τα προηγούμενα εάν δεν είχε θεσπιστεί ας πούμε η, η κατάργηση η θεσμική κατάργηση του ασύλου το άσύλο υπάρχει το, το ξανατονίζω έτσι έχει καταργηθεί νομοθετικά απλώς έτσι είναι δηλαδή μια παρανόηση αυτή που συμβαίνει ότι καταργήθηκε το άσυλο. Το άσυλο υπάρχει. Απορρέει από το Σύνταγμα. Ε, ωστόσο, πολιτικά δεν θέλουν να υπάρχει. Να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία, θεσπίστηκε, πρώτα βλέπετε είναι βήματα, θεσπίστηκε είναι οι ομάδες προστασία ιδρύματο αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, κάναν 1.100-1.200 προσλήψεις, τα παιδιά αυτά που τα προσλάβανε, ανεργία υπάρχει, μια θέση είναι, ένα μισθό είναι 900 ευρώ και τα λοιπά. Του πήραν, τι του κάνουν, του έχουν βάλει στα τμήματα. Ε, κάποια στιγμή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα εγκατασταθούν. Διότι δεν θα έχουν τύχη εκεί μέσα. Όπω βγήκε πριν από καιρό και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελιότητα από το να φτιάξει μια αστυνομική ομάδα που πρέπει να τη φυλάγουν άλλοι αστυνομικοί για να μην του κυνηγήσουν και του πλακών στο ξύλο κάποιοι. Αυτέ οι εξελίξει φυσικά δεν έμειναν στην αντιπαράθεση σε επίπεδο θεωρητικών ιδεών. Διαχρονικά οι Υπουργοί Παιδεία προσπάθησαν να βάλουν τη σφραγίδα του στην ιστορία τη ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Όχι τυχαία, στο χώρο αυτό έχουμε τα περισσότερα νομοσχέδια με ονοματεπώνυμο. Νόμο Κοντογιανόπουλου, Αρσένη, Γιαννάκου, Διαμαντοπούλου. Αναρωτιόμαστε μαζί με την κυρία Ιωαννίδου αν ο νόμο Χρυσοχοίδη υπήρξε συνέχεια και στην ουσία προσπάθεια πραγματική εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου Διαματοπούλου του 2012. Ο νόμος Κεραμέως τώρα εντάξει, είναι τόσο κα... ε, 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 καταφανώ υπέρ τη ε, ε, πρημοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων. Ε, ε, είναι και ηρωνικό πια, ε, ε, φανταστείτε τώρα, νομίζω ότι το ξέρουν και οι ακροατές, ότι. Ενώ έχουμε μία αλλαγή στην, στις βάσεις εισαγωγή, έχουμε ένα περιορισμό των θέσεων φοιτηση με πρόσχημα το ότι οι κακοί μαθητές δεν πρέπει να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τέλο πάντων, να πάνε να γίνουν, τι μα είχε πει ο Πρωθυπουργό, Ιδραυλική, κάτι τέτοιο, θερμαστές, κάτι είχε πει. Ε, εν πάση περιπτώσει, από τη μία αυτό και από την άλλη, κανένα κριτήριο για την εισαγωγή αυτών των παιδιών σε ιδιωτικά κολέγια. Και μετά, εξομοίωση και εξίσωση των πτυχίων. Είναι τόσο αντιφατικό που θα έπρεπε οποιοδήποτε γονέα ε, ε, προετοιμάζει το παιδί του για το πανεπιστήμιο και ξοδεύεται και σκοτώνεται κτλ., να έχει ξεσηκωθεί. Αλλά όχι. Και πάλι δεν έχουν καταλάβει αρκετά τι, συμβαίνει, τι του συμβαίνει. Οπότε, κατά τη γνώμη σα, υπάρχει συντηρητική μεταστροφή στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάω μόνο για το Αριστοτέλειο, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Μακεδονία όπου διδάσκεται. Πιστεύετε ότι η στάση των διδασκόντων και των διδασκουσών έχει παίξει ένα ρόλο σε αυτό, Το πιστεύω ακράδαντα. Υπάρχει βέβαια μια εξαθλίωση του επαγγέλματο, με την έννοια ότι οι άνθρωποι κάνουν δύο και τρει δουλειέ συγχρόνω. Ε, όλοι έχουν κάποιο μπλοκάκι, αν όχι όλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάποιο μπλοκάκι και κάνουν κάτι παράλληλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η ιδανική κατάσταση όπου μπορείς και κάνεις την έρευνά σου, τη δασκαλία σου απερίσπαστος γιατί σε καλύπτει ο μισθό σου ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι άθλη μισθή, είναι μειωμένοι κατά 30% περίπου στο σύνολό τους. Ε, οπότε για να δούμε, πούμε και το στραβό το την... αυτό δημιουργεί μια απάθεια, δηλαδή έναν εγωκεντρισμό, μια ιδιώτευση να βολευτώ εγώ, να τα καταφέρω, να μου δώσω το δικαίωμα να έχω τον μπλοκάκι, να μου δώσω το δικαίωμα να μην με φορολογεί παραπάνω, να κάνω την πίσνα μου παράλληλα και δεν με αφορά η ελεύθερη διακίνηση των, φυτ... των ιδεών, δεν με αφορά η εξαθλίωση των φοιτών μου, δεν με αφορά ότι, ας πούμε, σε εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία με αφορμή την... τη φρίκη των τεμπών βγήκε φοιτήτρια και μα ε, μας περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των φοιτητών μας και μας είπε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δύο και τρεις μήνες δεν είναι ότι δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν ούτε ηλεκτρικό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά στη Θεσσαλονίκη που ζουν και φοιτούν και προσπαθούν να πάνε στο πανεπιστήμιο και να φοιτήσουν και τα προσκυνάω γι' αυτό, εντάξει, τα οποία μένουν χωρίς ρεύμα. Ζούν σε διαμερίσματα χωρίς ρεύμα. Υπάρχει όμως και μια έλλειψη αλληλεγγύη από καταλαβαίνω προς τους νέους και τις νέες εργαζόμενες στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα στρατό ευέλικτων εργαζόμενων, για του οποίου όμω οι παλαιότεροι δεν φαίνεται να έχουν κάνει και πάρα πολλού αγώνε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, όταν πέρασαν αυτέ οι συμβάσει των νέων διδακτόρων, α πούμε, που υποβίβασαν το διδακτικό έργο σε ένα μίνι-τζοπ τη τάξη των 350 ευρώ των 500 ευρώ το εξάμηνο, με τρελή δουλειά. Εντάξει, και το δεχτήκαμε και είπαμε ναι, ναι, θα απαλύνουν το έργο μας. Το γίνεται αυτό σιγά σιγά, ε, θα, 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 καταντήσουμε και νομίζω έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχει μια ε, φουρνιά παλιών ε, βολεμένων εντάξει, με τα ε, κρατικά τους με τις θέσεις της δημόσιας, με το μισθό τους εξασφαλισμένο και από πίσω μια γενιά ανθρώπων και δύο και τρεις γενιές που τελειώνουν το διδακτορικό με χιλιάδες θυσίες πολύ περισσότερες από τις κάναμε εμείς για να μπουν σε μια διαδικασία ζητιανιάς για, τι για τις ανανεώσεις μικρών συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του χρόνου, που σταματάνε το τρίμηνο των διακοπών κτλ. κτλ. Και νομίζω ότι εκεί μας έλειψαν οι αντιστάσεις. Δηλαδή, είπαμε, ήμασταν πολύ καλοί μαθητές και εξακολουθούμε να είμαστε αυτό το άθλιο πράγμα που λέγεται καλούς μαθητής. Γιατί την αλλαγή την κάνει ο κακός μαθητής, αυτός που λέει όχι. Δεν θα το κάνω και με με τιμωρήσει ο δάσκαλος. Ήταν πρωτοπόρο το Πανεπιστήμιο Μακεδονία στη δημιουργία αυτού του μοντέλου προώθηση και εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων αξιών. Δηλαδή, ενό επιχειρηματικού μοντέλου που θέλει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Το ΠαΜΑΚ μοιραία θα ήταν πρωτοπόρο σε αυτού του είδου αλλαγέ, γιατί ήταν τα τμήματα και οι σπουδέ που προσφέρει. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα περισσότερα τμήματα. Εντάξει, εξ, εξ, ξέρω το μουσικολογικό, ξέρω το δικό μα Βαλκανικών, Σλοβικών, Ανατολικών, εντάξει. Αλλά τα περισσότερα οικονομικά, δίκηση επιχειρήσεων, το ένα, το άλλο, διεθνή σχέση, Όλα αυτά είχαν να κάνουν με την αγορά εργασία. Οπότε, μοιραία θα ήταν από του πρώτου που θα τα εφαρμόζανε. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαυροσκούφη, ο οποίο σχολιάζει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που επιδιώκουν να φέρουν οι τελευταίοι νόμοι για την εκπαίδευση. Ξέρετε, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο. Ε, στην Αγγλία, λέει, πριν από χρόνια, ένα καθηγητή που έκανε πυρηνική φυσική μάθημα, τέλο πάντων, του έλεγε για τους του κινδύνου τη ραδιενέργεια, του πυρηνικού πολέμου κτλ. Και, και ρωτάει ένα φοιτητή τον καθηγητή του, Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά, σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Λέει Να πάτε στην Ελλάδα. Γιατί να πάμε στην Ελλάδα, διότι λέει εκεί τα πράγματα φτάνουν μετά από 50 χρόνια. Πράγματι λοιπόν αυτά που γίνονται τώρα με το λεγόμενο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχουν φτάσει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν τα εφεύραν εδώ, έχουν εφαρμοστεί στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν εφαρμοστεί στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε άλλε χώρε που πιέστηκαν στο πλαίσιο τη παγκοσμιοποίηση, τη λεγόμενη τη κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Αυτά γίνονται αλλού λοιπόν από τη δεκαετία του 80. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρουν πάρα πολλοί από του υποστηρικτέ του δίθεν ανοίγματο του Πανεπιστημίου και τη εξωστρέφειά του και τη συνεργασία με την αγορά κτλ. Και, και πείτε μου εσείς αν ποτέ η αγορά ένας λογικός άνθρωπος να μου πει ποιος επιχειρηματίας που έχει κάποια επιχείρηση θα ήθελε να συνεργαστεί για το δημόσιο αγαθό και όχι για το συμφέρον της επιχείρησής του. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, διότι το πανεπιστήμιο το δημόσιο είναι δημόσιο αγαθό. Ενώ η επιχείρηση είναι ιδιωτικό αγαθό. Μπορεί να βοηθάει ίσως στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογίας, αλλά δεν έχει σκοπό αυτό. Ε, αυτό που γίνεται λοιπόν τα τελευταία χρόνια, αν το διαβάζαν και το προσέχανε λιγάκι, θα βλέπαν ότι και στι Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία πέρσι, πριν από μήνε, είχαμε απεργία καθηγητών πανεπιστημίων στη, στην Αγγλία. Γιατί, διότι η πίεση την η οποία ασκείται πάνω του από αυτό το σύστημα για να είναι όλο και πιο αποτελεσματική, όλο πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική, για να προσελκύουν φοιτητέ περισσότερου, να προσεκύουν προγράμματα από επιχειρήσεις κτλ. Τους έχει φτάσει στα όρια με αποτέλεσμα κάποιοι να τα κακαρώνουν, άλλοι να παίρνουν αμφεταμίνες για να μπορούν να δουλέψουν 18 ώρες το 24ωρο ή κάποιοι να αυτοκτονούν. Ε, αυτά έχουν συμβεί και ήδη υπάρχει ένα κύμα, ακόμα δεν είναι ε, πολύ μεγάλο, σαρωτικό, αλλά κύμα αντίδρασης, και στι Ηνωμένε Πολιτείε εναντίον αυτών των πραγμάτων. Εδώ πάμε να εφαρμόσουμε αυτά για τα οποία ήδη αυτοί που τα φάγανε και τα λούστηκαν αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι πάθανε και αντιδρούν. Σε ένα αντιμάθημα που έγινε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των φοιτητών και φοιτητριών, τον Μάιο του 2021, ο ομότιμο πλέον καθηγητή στο τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Χρήστο Ταξιλτάρη, θυμήθηκε κάποιε ιστορίε που έχουν να κάνουν με το άσυλο και τις εκτροπές του. Μία από αυτέ αφορούσε στον Πρίτανη των Τάγκ. Υπήρχαν όμω και παραδείγματα Πριτάνεων που, αν και όχι ριζοσπάστε, υπερασπίστηκαν το άσυλο Διερευνώντα πώ συνδέεται το ξύλωμα του ασύλου με την εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών στα πανεπιστήμια, του ζητήσαμε να επιστρέψουμε σε αυτέ. Θα επαναλάβω λοιπόν σύντομα δύο ιστορίε. Η πρώτη ιστορία αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ουσιαστικά την κατάληψή του, τον Νοέμβρη του 1973. Πριν ήταν εις τότε, είναι ο καθηγητή Κωνσταντίνο Κονοφάγο. Ο καθηγητή λοιπόν Κονοφάγο, του MP ήδη από το Σεπτέμβριο του 1973, είναι επιστήμων διεθνούς εμβέλειας και διατηρεί σχέσεις με την διεθνή κοινότητα των ομοτέχνων του μεταλλουργών χημικών μηχανικών. Η φήμη του ω συντηρητικού μεν αλλά έντιμου και αξιοπρεπούς ακαδημαϊκού δασκάλου επιβεβαιώνεται με έμφαση στην διάρκεια τη κατάληψης του Εθνικού Μετσόγειου Πολυτεχνείου που ξεκινάει 14 Νοέμβρη του 1973. Ήδη από τις 15 Νοέμβρη δέχεται ο Κονοφάγος επίμονες πιέσεις από τους επικεφαλείς της αστυνομίας πόλεων και τους πολιτικούς προϊσταμένους της ώστε να ζητήσει την εκένωση του Ιδρύματος. Αρνείται και αντιστέκεται στεναρά. Οι πιέσει κορυφώνονται στις 17 Νοέμβρη, αλλά και πάλι αρνείται. Επιπλέον συγκαλεί τη σύγκλιτο η οποία του δίνει την ομόφωνη κάλυψή της. Όλα αυτά, προσέξτε, υποδικτατορικό καθεστώς, που δεν κρύβεται πίσω από τις μαρκεζινικές μεταμφιέσεις του. Μετά την εκπόρθηση του Πολυτεχνείου, 17 Νοέμβρη, ο Κονοφάγος συλλαμβάνεται από την ΕΣΑ στις 18 Νοέμβρη. Κατηγορείται ως αντίπαλος του δικατορικού καθεστώτος. Κρατείται αλλά αφήνεται ελεύθερος μετά από έντονες διεθνείς πιέσεις στις 20 Νοέμβρη 1973, δύο μέρες μετά την αρχική του φυλάκιση. Για την ιστορία να θυμίσω ότι <coughs> το 1974 εκλέχτηκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνέχεια διατέλεσε Υπουργός Βιομηχανίας ε, των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή. δεύτερη ιστορία. Είναι λιγότερο γνωστή, όχι όμως και εν τέλει λιγότερο σημαντική. Ο καθηγητής αστρονομίας και γεωδεσίας Λυσίμαχος Μαυρίδης είναι κοσμήτορας πολυτεχνικής σχολής όταν ήδη από τις αρχές του 1973 έχουμε συνεχείς κινητοποίησεις στην πολυτεχνική σχολή. Πραγματοποιούνται μια-δυο φορές τη βδομάδα γενικές συνελεύσεις, εννοείται παράνομες, και υπό την διαρκή παρακολούθηση των σμπύρων του σπουδαστικού τη Εθνική Ασφάλεια. Θα θυμίσω και κάποια ονόματα. Τετραδάκο, Μίτσου, ο γιο του στρατηγού τη υπόθεση Λαμπράκη. Μπουζιάννη, Θάνο, Κωστόπουλο. Οι συλλήψει είναι καθημερινέ. Ε, τιμωρητικού χαρακτήρα και συχνά συνοδεύονται από πολύ βασανισμούς των ίδιων και των ίδιων ανθρώπων. Απολύονται μετά από μια πολύ ωρή κράτηση και μετά δύο μέρες ξανασυλλαμβάνονται. Ξανά βασανίζονται, ξανά κρατούνται και ξανά απολύονται. Είναι συνήθως τεταρτοετής και πεμπτοετής φοιτητέ πολυτεχνικής σχολής. Θυμάμαι με συγκίνηση τα ονόματά τους. Κάποιοι δεν ζουν πια. Τα αναφέρω η Κλεοπάτρα και ο Μίμης, ο Θωμάς, πέθανε. Ο Γιώργος πέθανε επίσης. Ο Χρήστο, ο Ηλία, ο Γεράσιμος, ο Πέτρο, η Λένα, ο Λευτέρη. Και μας έδιναν μεγάλο θάρρο εμάς τους, του πολύ νεαρού φοιτητέ, εγώ είμαι τότε, εμά πρωτοετή και δευτεροετή, εν πάση περιπτώσει, ε, μα λύτρωναν από τον φόβο και έτσι συντασσόμασταν κι εμεί στι κινητοποιήσει. Αποφασιζόταν λοιπόν επαναλαμβανόμενη αποχή από μαθήματα και εξετάσεις πρόοδου εκείνη την περίοδο με διεκδικήσεις βελτίωσης των συνδικών σπουδών και σε μια από όλες συνελεύσεις, αν θυμάμαι καλά, το πρωί της 22ης Φεβρουαρίου 1973 και σε ανταπόκριση της κατάληψης νομικής της Αθήνας αποφασίζεται κατάληψη μονοήμερη έστω στην Πολυτεχνική Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα αποφασίζουμε πια να αποχωρήσουμε και οι εκπρόσωποι μας διαπραγματεύονται με τον κοσμήτορα Λυσίμαχο Μαυρίδη την ασφαλή αποχωρήσή μας. Οι διαπραγματευτές είναι πολλοί από αυτούς που ανέφεραν νωρίτερα με τα μικρά του ονόματα. Και αυτός δέχεται να εγγυηθεί έμπρακτα τιμή καταδίωξη των αποχωρούντων από τι αστυνομικέ δυνάμει εννοείται, και με το αυτοκίνητο του ένα παλιό μικρό Volkswagen σκαραβαίο μπαίνει επικεφαλή φάλαγγα των 200-250 καταληψιών και τη συνοδεύει από τη Σεγνατία Σοδού μέχρι τη διάλυσή της στην Καμάρα. Ο Κοσμήτωρας Μαυρίδης λειτουργήσε σε αυτή την περίσταση έντιμα και τίμησε την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Είναι γνωστό ότι μετά τη μεταπολίτευση κατηγορήθηκε για συνεργασία με το δικατορικό καθεστώς και του επιβλήθηκε ποινή εξάμηνης αργίας. Αυτή η ελαφρά ποινή οφείλεται ίσως στη στάση του στο επεισόδιο της 22 η Φλεβάρη του 1953. Το παράδειγμά του δεν το ακολούθησαν οι πριτανικές αρχές του Αλφαπιθήτα μια άλλη Φεβρουαρίου αυτήν του 2021. Προτίμησαν το παράδειγμα του Σδράκα του και πριν τον επιλεγόμενου και έτσι ο πρίτανη Παπαϊωάννου τιμήθηκε με την επωνυμία πρίτανη στο ΜΑΤ. Κάποιο έπεσε, έπεσε κάποιο. Μέχρι και εμεί θα συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Κοιτάμε από κάτω και βλέπουμε ένα παιδί σοριασμένο στο κάτω στα γρασίδια. Καθόταν στο περβάτι, και έκανε πίσω την πλάτη του προκειμένου να κουμπίσει να ξεκουράσει την πλάτη του ε, και έπεσε κάτω. Μέσα στον φοιτητή μα να πέφτει και οριακά να κοίταται νεκρό στο πάτωμα, μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε χώρο να παρακολουθήσουμε το μάθημά μα. Δηλαδή, ο φοιτητή μα ήρθε στην αίθουσα να παρακολουθήσει το μάθημά του, σαν ένα επιμελή φοιτητή και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Απαιτούμε ω σύλλογο να πάρθουν όλα τα μέτρα για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση ξανά, να μην, να μην έρχεται σε διακύβευμα η ασφάλειά μα, επειδή απλά ερχόμαστε στη σχολή να παρακολουθήσουμε τα μαθήματά μα απαιτούμε από την Κοσμητία και από την Βρυτανία παπαϊωάνου να αναλάβει τις ευθύνε του, τόσο τις διοντολογικές, ηθικές, αλλά και ποινικέ, γιατί βλέπουμε ότι συνέβη πάρα μια δολοφονία εντός του Απιθήτα. Στις 18 Οκτωβρίου του 2022, συνέβη ένα αδιανόητο περιστατικό στη νομική σχολή του Αριστοτελείου. Ένας δευτεροετής φοιτητής της νομικής έπεσε από το τρίτο όροφο μέσα από μια κατάμεστη αίθουσα όπου παρακολουθούσε το μάθημα του ενοχικού δικαίου. Φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγυλαν ότι εντό τη αίθουσα του μαθήματο επικρατούσε συνοστισμό λόγω σύμπτυξη των τμήματων με αποτέλεσμα οι φοιτητέ να κάθονται στου διαδρόμου, στα σκαλοπάτια αλλά και στα περβάζια παραθύρων ώστε να παρακολουθούν το μάθημα. Ο τραυματισμό του φοιτητή προκάλεσε αντιδράσει στο φοιτητικό κίνημα, αλλά και σφοδρά πειρά από εκπροσώπου τη ακαδημαϊκή κοινότητα προ τη διοίκηση του Αριστοτελείου και συνολικά του Υπουργείου Παιδεία. Αυτό που έλεγαν οι φοιτητέ είναι ότι η κυβέρνηση προτιμά να ξοδεύει χρήματα για προσλήψει χιλιάδων αστυνομικών για τη στελέχωση τη πανεπιστημιακή αστυνομία, αντί να επενδύσει σε υποδομέ και διδακτικό προσωπικό. Μάλιστα, επί το φοιτητικό κίνημα ζητούσε την παρέτηση και του τέος πρίτανη Νίκο Παπαϊωάννου. Ο Λουκί Χασιώτη συνδέει την κατάρρευση των υποδομών με τη γενικότερη απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου. Η κατάρρευση των υποδομών στο πανεπιστήμιο, όπω και γενικότερα στο, στο χώρο του, του δημοσίου, θα λέγαμε. Είτε αυτό αφορά δημόσιου χώρου, είτε αφορά γενικότερα δημόσιε και κρατικέ ε, ε, υπηρεσίε, δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Έτσι. Ε, ε, τα, τα κτίρια, για παράδειγμα, τα περισσότερα κτίρια τη ε, Πανεπιστημίου στη, στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ παλιά. Είναι 50 χρόνων πολλά ή 40 χρόνων. Πολλά από αυτά είχαν προβλήματα εξ αρχής αλλά τα απέκτησαν με τον καιρό με τη φθορά του, του υλικού και των υποδομών με το πέρασμα του χρόνου ή εξαιτίας γειτονικών κτηριακών και οικοδομικών παρεμβάσεων που έγιναν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το κτίριο της Νέας Φιλοσοφικής που έχει τέσσερις ορόφους ε, δεν έχει στην πραγματικότητα άδεια για τέσσερις ορόφους αλλά για τρεις ο, ο τελευταίος, το τελευταίο όροφο αν δεν κάνω λάθος δεν έχει δώσει την έγκριση της στη τεχνική υπηρεσία μετά την ε, κατασκευή της νέας πτέρυγας φιλοσοφικής κυκλοφορούν φήμες ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τη στατικότητα του κτηρίου ενώ ότι έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο όσοι δουλεύουμε σε αυτό το κτιρίο βλέπουμε ρογμές που υπάρχουν ο τελευταίος όροφος και ο πρώτο τελευταίος μπάζει νερά μετά από μεγάλες νεροποντές. Γενικότερα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν θέματα αστατικότητας, υπάρχουν θέματα πυρασφάλειας, αλλά δεν γίνεται τίποτα λόγω, λόγω κόστους και λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση του πανεπιστήμιου έχει μειωθεί και δεν μπορεί να, να καλύψει βασικές ανάγκες όπω αυτέ των κτηριακών υποδομών. Έτσι. Ωστόσο, μετά τα, τα τέμπη, μετά από αυτό που συνέβη στα τέμπη, δεν, δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθεί. Οφείλουμε ε, να απαιτήσουμε τη διόρθωση αυτών των, των προβλημάτων και είναι ευκαιρία να τα βάλουμε και προσπαθούμε αρκετέ και αρκετοί να βάλουμε αυτά τα θέματα, είτε στι γενικέ συνελεύσει των τμήματων, είτε και σε άλλα επίπεδα, γιατί έχουμε μια ε, συλλογική ευθύνη. Η ευθύνη μπορεί να είναι του κράτου, και των Βρετανικών αρχών που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα ή των κοσμητιών που τα αφήνουν αυτά τα προβλήματα να, να, περνάνε αλλά και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μην μιλήσουμε και πρέπει να μιλήσουμε γιατί υπάρχει πραγματικά ο κίνδυνος, ένας πραγματικός κίνδυνος κάποια στιγμή να θρηνήσουμε θύματα. Το παράδειγμα του φοιτητή που έπεσε από το παράθυρο της νομικής σχολής είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτών των προβλημάτων, ίσως όχι το πιο σοβαρό θα έλεγα. Θα έλεγα όχι το πιο σοβαρό με την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι κίνδυνοι κατάρρευσης ε, όροφων, ρογμών, σπασμένα τζάμια που παραθύρουν που δεν αντικαθίστανται εύκολα. Ε, ήταν τυχερό ο συγκεκριμένο φοιτητή, θα μπορούσε να είναι ε, και, και πολύ άτυχος φυσικά αν, ε, αν ήταν σε κάποιον άλλον όροφο ή ήταν κάπως διαφορετική η κατάσταση. Άρα ε, είναι λίγο κομικοτραγικό το ότι από τη μια πλευρά μιλάμε για αριστεία, για αξιοκρατία, για νέες τεχνολογίες, για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για μαθήματα εξ με όλη την καινούργια λέξη της τεχνολογίας και από την μια πλευρά δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι για να γίνουν μαθήματα ιδίω σε σχολές όπως η νομική που έγινε αυτό το, το, παράδειγμα αλλά και σε άλλες σχολές που έχουν εργαστήρια και πρέπει να μοιράζονται τους φοιτητέ και τις φοιτητρίες σε ομάδες. Ο Δημήτρης Μαδροσκούφης στο βιβλίο του «Τα προοδευτικά ζυζάνια» μεταφέρει μια πικρή ιστορία του Αριστοτελείου, διακρίνοντα ένα συνεχέ συντηρητισμό σχεδόν από την ίδρυσή του και μέχρι και τη μεταπολίτευση. Τόσο δηλαδή κατά τη διάρκεια τη κατοχή, όσο και του εμφυλίου, αλλά και αργότερα, ο ακαδημαϊκός μακαρθισμό είναι έντονο και συνδυάζεται με τι στενέ συγγένειε του Πανεπιστημίου με την Εκκλησία και εθνικιστικού κύκλου που έχουν ω επίκεντρο τον αντικομουνισμό. Επί κυβέρνηση Σοφούλη το 1946, οι καθηγητέ Ιωάννη Συμβριώτη, Αντώνη Σιγάλα, Γιώργο Τενεκίδη, Χαράλαμπο Θοδωρίδη, Νικόλαο Ρουσόπουλο, Δημήτρη Καβάδα, Κωνσταντίνο Τζόνι, απολύονται από το Πανεπιστήμιο λόγω τη συμμετοχή του στο ΕΑΜ. Αντίθετα, λάτρε του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού, ισχυροί συντηρητικοί καθηγητέ που πρωτοστάτησαν στην απομάκρυση των ενοχλητικών για του ίδιου και το κατεστημένο ΕΑΜ στοιχείων, συνταξιοδοτήθηκαν με τιμέ. Το Πανεπιστήμιο έμεινε έτσι στα χέρια των εθνικοφρόνων καθηγητών, ενώ η απαλλαγή από τα προοδευτικά ζυζάνια συμπεριλάμβανε την περίοδο εκείνη και του αριστερού φοιτητέ και φοιτήτριε. Προσπαθώντα να συνδέσουμε τη μνημονική παρακαταθήκη τη αναφορά των καθηγητών αυτών με το σήμερα, ρωτήσαμε τον κύριο Μαυροσκούφη κατά πόσο πιστεύει ότι στη συντηρητική μεταστροφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, έπαιξαν ρόλο οι απελθήσει στι Πριτανικέ Αρχέ, καθώ και αν υπάρχουν ακόμη προοδευτικά ζυζάνια στον ακαδημαϊκό χώρο. Προοδευτικά ζυζάνια δεν ξέρω πόσα υπάρχουν και αν υπάρχουν. Φοβάμαι ότι έχουν βρει το κατάλληλο εντομοκτόνο εν 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 <χι> <laughs> για να εξαφανίσουν τα πολλά πολλά ζυζάνια. Άλλα <χι> απέρχονται, α πούμε, εμένα με θεωρούσαν ένα ζυζάνιο, αλλά έφτασε το όριο ηλικία και απήλθα από το Πανεπιστήμιο. Άλλοι συμβιβάζονται, άλλοι κουράζονται, άλλοι έχουν άλλες βλέψεις πολιτικές ίσως, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να και από ποιους να υπερασπιστεί το, το δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο για τους πολλούς, ένα πανεπιστήμιο που να μπορεί να είναι η ακαδημαϊκή γνώση έτσι ελεύθερη επαφίεται, δηλαδή στον πατριωτισμό των φοιτητών και των φοιτητρίων. Ε, πάντοτε ήμουνα κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, γιατί, όχι από ιδεολειψία, γιατί η ιδεολογία μου λέει ότι η εκπαίδευση όπως και η υγεία είναι δημόσια αγαθά. Μερικά πράγματα δεν είναι Δηλαδή η ενέργεια, το να έχω ρεύμα στην εποχή μας, το νερό, το να έχω περίθαλψη, φάρμακα και τα λοιπά και το να έχω εκπαίδευση, αυτή που θα έπρεπε να έχω. Αυτά για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι δημόσια αγαθά. Με αυτή την έννοια λοιπόν είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν και ουσιαστικά έχουμε με τα κολέγια τα οποία έχουν πια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. Και αυτό έγινε με την τακτική του Σαλαμιού. Βήμα-βήμα. Δεν έγινε μια και έξω. Τώρα μιλάνε πια για αναθεώρηση του άρθρου 16 για ιδιωτικά πανεπιστήμια και ο αρχηγό του, του Πασόκ λέει ότι είναι υπέρ των μη κρατικών, πάλι το ίδιο παραμύθι δηλαδή, που κανένα δεν έχει καταλάβει τι εννοούν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, δηλαδή τι θα είναι ή Ιδρυμανιάρχου, από πού τα βρίσκει το Ιδρυμανιάρχου ή το Ιδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικά, μη έτσι, μη αλλιώ. Mm. Τέλο πάντων, ποιο μπορεί να σώσει την κατάσταση. Εγώ ποντάρω πιο πολύ στα νέα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται, να διαβάζουν, ακόμη και αυτοί που είναι απολυτικ ή που θεωρούν ότι είναι βολεμένοι. Βολεμένοι δεν υπάρχουν, εκτός αν είναι παιδιά ε, τη ελίτ. Αυτό το 2 με 5% ναι. Οι υπόλοιποι, κανένα δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του βολεμένο, είναι κοντόφθαλμοι. Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Γυρίζει ή δεν γυρίζει πίσω πια. Μελέτη για την κοινωνική μηχανική των ποταμιών. Παραγωγή Alter Thess Σχεδιασμός, σενάριο δημοσιογραφική και τεχνική επιμέλεια, Σταυρούλα Πουλημένη και Μένιος Εξίωγλου. Στο επόμενο επεισόδιο, ακούμε ιστορίες από τα σημερινά προοδευτικά ζυζάνια του Πανεπιστημίου.